Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, πάμε στο δεύτερο ημιωρό. Θα πάμε στον Νίκο Παπαδόπουλο, γιατί έχει να μας ενημερώσει για μια είδηση προφανώς για το ποδόσφαιρο του Άρη. Νίκο, καλησπέρα, τι γίνεται? Καλησπέρα, Κώστα, καλησπέρα. Έφυγε. Τι έφυγε? Καιρός ήταν. Ποιος, ρε? Δεν ξέρω, για πες. Όχι, ρε, όχι. Έφυγε, τέλος. Τέλος, ευτυχώς. Δεν έφυγε, ρε. Ευτυχώς. Αυτός που είναι πιθανό να έρθει. Ναι. Είναι ο Νικολάι Κουλού. Τι είναι αυτό? Όπως αναφέρουν τελευταίες πληροφορίες και την μεταφέρουμε τώρα και στους απαρατές του Λίμπερο, ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Καμερουνέζο στόπερ, 32 χρονών, Νικολάι Κουλού, ο οποίος είναι ελεύθερος. Μάλιστα. Και είναι στις top 3 επιλογές, 4 του Άρη αυτή τη στιγμή για το κέντρο της άμυνας. Δεν είναι κλεισμένος, το τονίζω αυτό, αλλά είναι μια περίπτωση που οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρονται ότι έχει προχωρήσει αρκετά. Ναι. Ο έμπειρος θετικός αμυντικός. Μάλιστα. Με θητεία σε Λιόν, από την οποία και ξεκίνησε την καριέρα του, Μονακό, όπου έχει 86 συμμετοχές, στην Τωρίνο με 135 συμμετοχές, έχει και στη Μαρσέη 207 συμμετοχές. Ανάστατοι είμαστε δηλαδή. Έχει 252 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας. Μάλιστα. 122 συμμετοχές στη Σέρια. Πέρυσι πήγε στη Watford, ναι, αφήνοντας την Τωρίνο μετά από 4 χρόνια. Δεν πρόλαβε όμως να αγωνιστεί πολύ. Έπαιξε 3 μάτς. Μάλιστα. Γιατί τραυματίστηκε και ήταν εκτός από τον περασμένο Νοέμβριο. Δηλαδή ο παίκτης έχει αγωνιστεί συγκεκριμένα τον περασμένο Νοέμβριο στη νίκη της Watford με 4-1 επί της United, Κώστα. Λοιπόν, καλά, εννοείται. Στη United όλοι ρίχνουν 4. Πραγματικά δηλαδή. Δηλαδή, συγγνώμη, το παιδί αυτό έχει να παίξει από τον Νοέμβριο. Είναι τραυματίας. Ναι. Ήταν τραυματίας, ναι, ήταν τραυματίας. Είχε θέμα στο μυριαίο, όπως μου το έβγαλε η ελληνική μετάφραση, το hamstring injury που βλέπω εδώ πέρα. Είχε θέμα στο μυριαίο και ήταν δηλωμένος τραυματίας μέχρι τον περασμένο Μάιο. Έξι μήνες. Του κόπηκε ο μυριαίος, μήπως του κόψαν το πόδι και του βάλαν καινούριο? Τι 6 μήνες hamstring είναι αυτό? Τέλος πάντων. Αυτό. Ναι, εντάξει. Εγώ, τέλος πάντων. Έμπειρη, πολύ έμπειρη λύση για τα στόπερ συγκεκριμένους. 72 συμμετοχές με την Εθνική Καμερούν και ένα γκολ. Μα μόνο από τις ομάδες που είπες, Όχι, ναι, είναι βιογραφικό του. Το βιογραφικό του είναι πολύ δυνατό. Είναι η αλήθεια. Παίκτης που πρέπει να αγωνιστεί και ως δεξιός στόπερ και ως αριστερός στόπερ. Πολύ καλό σαν ασταλτικό του κομμάτι. Ταχύτητα για στόπερ καλή. Δηλαδή οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι η ταχύτητα του είναι σαν του Μπράμπετς περίπου. Δεν είναι τόσο καλός με την μπάλα στα πόδια, δηλαδή να δημιουργεί, να χτίζει από πίσω. Καλός στον αέρα. Ένα διαφορετικό στυλ στόπερ από αυτούς που έχει ο Άρης. Με επαναλαμβάνω, δεν είναι κλεισμένος, αλλά είναι μια περίπτωση προχωρημένη και μια από τις 3-4 που αποτελούν προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για τον Άρη, για να ενισχύσει το κέντρο της άμυνας. Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε για την είδηση μας, την έδωσε την πληροφορία. Θα σε ακούσουμε και αργότερα, θα αναλύσουμε λίγο και το παιχνίδι.